Το βιολογικό και γεωλογικό μέλλον της Γης μπορεί να παρεκταθεί με βάση τις εκτιμόμενες επιδράσεις πολλών μακροπρόθεσμων επιρροών. Αυτά περιλαμβάνουν τη χημεία στην επιφάνεια της Γης, το ρυθμό ψύξης του εσωτερικού του πλανήτη, τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις με άλλα αντικείμενα στο ηλιακό σύστημα και μια σταθερή αύξηση της φωτεινότητας του ηλίου. Ένας αβέβαιος παράγοντας σε αυτή την παρέκταση είναι η συνεχιζόμενη επίδραση της τεχνολογίας που εισάγεται από τον άνθρωπο, όπως η γεωμηχανική, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον πλανήτη μας. Τρέχουσα βιωτική κρίση προκαλείται από την τεχνολογία και οι επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν έως και 5 εκατομμύρια χρόνια. Με τη σειρά της, η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, αφήνοντας τον πλανήτη να επιστρέψει σταδιακά σε έναν αργό ρυθμό εξέλιξης που προκύπτει μόνο από μακροπρόθεσμες φυσικές διεργασίες. Με τα χρονικά διαστήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, τυχαία ουράνια γεγονότα αποτελούν παγκόσμιο κίνδυνο για τη βιόσφαιρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές εξαφανίσεις. Αυτές περιλαμβάνουν επιπτώσεις από κομήτες ή αστεροειδείς με διάμετρο 5 έως 10 χιλιόμετρα ή και περισσότερο, και την πιθανότητα μιας μαζικής αστρικής έκρηξης που ονομάζεται supernova σε ακτίνα 100 ετών φωτός μακριά από τη Γη. Άλλα γεωλογικά γεγονότα μεγάλης κλίμακας είναι πιο προβλέψιμα. Εάν αγνοηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η θεωρία του Μιλάνου προμηνύει ότι ο πλανήτης θα συνεχίσει να υφίσταται παγετώδεις περιόδους, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η ζωή. Αυτές οι περίοδοι προκαλούνται από την εκκεντρικότητα, την αξονική κλίση και την αλλαγή της τροχιάς της Γης. Ως μέρος του ενεξελίξη κύκλου, η τεκτονική αναδιαμόρφωση των πλακών πιθανότητα θα οδηγήσει σε περίπυρο σε 250 με 350 εκατομμύρια χρόνια. Κάποια στιγμή στα επόμενα 1,5 με 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, η αξονική κλίση της Γης μπορεί να αρχίσει να υφίσταται χαοτικές διακυμάνσεις, με αλλαγές στην αξονική κλίση έως και 90 μοιρών. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 δισεκατομμυρίων ετών, η φωτεινότητα του ηλίου θα αυξηθεί σταθερά, με αποτέλεσμα την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. Αυτό θα προκαλέσει υψηλότερο ρυθμό διάβρωσης των πυρητικών ορυκτών, γεγονός που θα προκαλέσει μείωση του επιπέδου του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μας. Σε περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια, το επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα θα πέσει κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση της φωτοσύνθεσης που χρησιμοποιείται από τα δέντρα. Η προκύπτουσα απώλεια της αναπλήρωσης οξυγόνου θα προκαλέσει την εξαφάνιση της ζωής των ζώων λίγα εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Σε περίπου 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια, η ηλιακή φωτεινότητα θα είναι 10% υψηλότερη από τη σήμερα. Αυτό θα προκαλέσει την ατμόσφαιρα να γίνει ένα υγρό θερμοκήπιο, με αποτέλεσμα εξάτμιση των ωκεανών. Κατά πάσα πιθανότητα, η τεκτονική των πλακών θα τελειώσει. Μετά από αυτό το γεγονός, το μαγνητικό δυναμό του πλανήτη μπορεί να φτάσει στο τέλος του, προκαλώντας την αποσύνθεση της μαγνητόσφαιρας και οδηγώντας σε επιταχυνόμενη απώλεια της εξωτερικής ατμόσφαιρας. Σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα, η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης θα προκαλέσει έναν εξέλεγκτο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι περισσότεροι, αν όχι όλη η ζωή στην επιφάνεια, θα εξαφανιστεί. Η πιο πιθανή μοίρα του πλανήτη είναι η απορρόφηση από τον ήλιο σε περίπου 7,5 δισεκατομμύρια χρόνια, αφού το αστέρι έχει εισέλθει στην κόκκινη γιγαντιαία φάση, επεκτηνόμενο, με συνέπεια να διασχίσει την τρέχουσα τροχιά του πλανήτη μας. Μέχρι τότε θα μπορούσε το ανθρώπινο είδος να έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε να λάβει ενεργό ρόλο στη διάσωση του πλανήτη και συνάμα της ανθρωπότητας. Ίσως να κοιτάμε πολύ μακριά. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι κίνδυνοι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι τότε. Το φεγγάρι θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση από που θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα, είχε αναφέρει ο Στίβεν Χόκινγκ σε μια διάλεξη που έδωσε το 2008 στην 50η επέτειο της NASA. Στην ίδια ομιλία, ο πεπειραμένος επιστήμονας είχε προσθέσει πως ο Άρης θα είναι ο προφανής επόμενος στόχος μας. Θα μου πείτε, αυτό είναι πολύ πιο μπροστά από το μακρινό ταξίδι στο μέλλον που κάναμε προηγουμένως. Αλλά σαν είδος, σαν εξέλιξη, σίγουρα θα πρέπει να κοιτάμε κοντύτερα. Ο Χόκινγκ είχε δηλώσει ότι η πιθανότητα ενός συμβάντος που θα φανίσει το είδος μας από τη Γη
είναι σχεδόν βέβαια. Αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις διαφορετικές πιθανότητες. Αν και η πιθανότητα μιας καταστροφής πάνω στον πλανήτη Γη σε ένα συγκεκριμένο έτος μπορεί να είναι αρκετά χαμηλή, αν αναλογιστούμε την πάροδο του χρόνου, σχεδόν βέβαιο όμως ότι μέσα στα επόμενα 1.000 ή 10.000 χρόνια αναπόφευκτα θα συμβεί, είχε δηλώσει ο Χόγκινγκ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Παρά τις τρομερές προειδοποιήσεις του, ο Χόγκινγκ είχε και κάποια θετικά νέα να πει στους μαθητές που μαζεύτηκαν να τον ακούσουν. Ο κοσμολόγος υπογράμμισε πως κατά τη διάρκεια της ζωής του η κατανόησή μας για το σύμπαν έχει προχωρήσει με ραγδαίους ρυθμούς και τόνισε πως σήμερα είναι μια ένδοξη εποχή για να είναι κανείς ζωντανός, ειδικά αν επιθυμεί να ερευνήσει σε βάθος τη θεωρητική φυσική. Στο τέλος πρόσθεσε: «Η εικόνα μας για το σύμπαν έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 50 χρόνια. Το γεγονός ότι εμείς οι άνθρωποι, που είμαστε απλώς κάποια ακόμα σωματίδια της φύσης, μπορέσαμε να έρθουμε τόσο κοντά στο σύμπαν και στην κατανόηση των νόμων που μας κυβερνούν, είναι από μόνο του ένας μεγάλος θρίαμβος. Σε μια εποχή που δισεκατομμυριούχοι όπως ο Elon Musk έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα διαστημικών ταξιδιών και οι συνθήκες διαβίωσης στη Γη δυσχεραίνουν συνεχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής και της εν γέννη ανθρώπινης δραστηριότητας, πολλοί αναζητούν απαντήσεις στο αν προβλέπεται να γίνει εφικτή η εγκατάσταση της ανθρωπότητας σε άλλες γωνιές του ηλιακού μας συστήματος. Ο Μικίο Κακού, διακεκριμένος επιστήμονας και ένας από τους θεμελιωτές της θεωρίας των χορδών, όχι απλά πιστεύει πως αυτή θα είναι δυνατή στο επόμενο διάστημα, αλλά εκτιμά πως η επιβίωση της ανθρωπότητας θα είναι δυνατή μόνο κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως αναφέρει ο Κακού, εφόσον γνωρίζουμε πως το 99,9% των μορφών ζωής στον πλανήτη μας έχει εξαφανιστεί, αν δεν δράσουμε αναλόγως, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο ενδεχόμενο. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το είδος μας είναι η υπερθέρμανση της γης, η διαδεδομένη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και η βιοχημική πόλεμη, αλλά και εμφάνιση κύκλων εξαφάνισης ειδών όπως αυτός που κατέστησε τους δεινόσαυρους παρελθόν. Φυσικά οι κίνδυνοι αυτοί δεν αποτελούν άλοθη για την περαιτέρω κακομεταχείριση του πλανήτη μας, αλλά πρέπει να γίνουν η αφορμή για άμεση εξυγίανση των πολιτικών μας απέναντι στο περιβάλλον. Πλέον βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα καινοτομίας. Τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον Άρη. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο πλανήτης είναι ψυχρός και ερημικός και δεν υπάρχει τίποτε ώστε να αναπτυχθεί εκεί. Μπορούμε όμως πια να τροποποιήσουμε γενετικά φυτά και φύκια για να ευδοκιμήσουν στον Άρη, τροποποιώντας σταδιακά το κλίμα του. Αλλά ποιος θα αναλάβει αυτή τη δύσκολη δουλειά? Οι επιστήμονες απέναντι στις ενέργειες εκατομμυριούχων όπως ο Elon Musk που πειραματίζονται με το διάστημα. Ο κλάδος του διαστήματος ήταν πολύ ακριβώς στη δεκαετία του 1960. Γι' αυτό, αφού πήγαμε στο φεγγάρι, η ανθρωπότητα έχασε εντελώς το ενδιαφέρον της γι' αυτόν. Τώρα μιλάμε για μια νέα χρυσή εποχή εξερεύνησης του διαστήματος, εν μέρει επειδή ένας ολόκληρος στόλος δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley εκπληρώνει τα παιδικά του όνειρα, κατασκευάζοντας χωρικά διαστημόπλια. Ο πύραυλος Falcon Heavy της SpaceX χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον Elon Musk. Ήταν ο πιο ισχυρός πύραυλος στην ιστορία και οι φορολογούμενοι πολίτες δεν πληρώνουν ούτε μια δεκάρα για την εκτόξευσή του. Ο Κακού αναφέρει επίσης πως σχετικά με τις διερευνητικές αποστολές της NASA και του Musk στον Άρη θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το να φτάσουμε στη Σελήνη πήρε μόλις 3 μέρες. Θα μπορούσαμε να πάμε στο φεγγάρι τη Δευτέρα και να επιστρέψουμε την Παρασκευή. Η μετάβαση στον Άρη είναι μια διαφορετική διαδικασία. Χρειάζονται 9 μήνες μόνο για να φτάσουμε στον Άρη και τότε θα πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες για να επαναπροσδιοριστούν όπως πρέπει οι πλανήτες και έπειτα άλλους 9 μήνες για να επιστρέψουμε. Έτσι, το συνολικό ταξίδι είναι 2 ετών, όπου η έλλειψη βαρύτητας, η κοσμική ακτινοβολία και οι μικρομετεωρίτες θα είναι προβλήματα. Το να ταξιδέψει η ανθρωπότητα στο βαθύ διάστημα, γνωρίζουμε με τα τωρινά δεδομένα πως είναι απαγορευτικό, καθώς ένα τέτοιο ταξίδι διαρκεί από δεκάδες έως δισεκατομμύρια έτη φωτός. Έχουμε ανακαλύψει μέχρι στιγμής περίπου 60 γονίδια που φαίνεται να επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων και γνωρίζουμε ότι ορισμένα γονίδια επιτρέπουν στα ζώα να ζουν για αιώνες. Ο γραχαρίας της Γρυλανδίας, για παράδειγμα,
φτάνει σε ηλικία άνω των 400 ετών. Έτσι, η γενετική μπορεί να επιτρέψει την επιβράδυνση της διαδικασίας της γύρανσης. Ο Μικίο Κακού θεωρεί πως πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις του Στίβεν Χόγκινγκ, που θεωρεί πως μια ενδεχόμενη επαφή με εξωγήινα όντα θα μπορούσε να ενέχει και κινδύνους. Ο επιστήμονας αναφέρει πως το πιο πιθανό είναι ότι αυτά τα όντα λογικά θα είναι τεχνολογικά προηγμένα και θα επιχειρήσουν επαφή με τους ανθρώπους για να αντλήσουν από τους πόρους τους. Μάλιστα, για τον ίδιο η επαφή αυτή μπορεί να μην είναι πολύ μακρινή. Έχουμε ανακαλύψει 4.000 πλανήτες μέχρι τώρα στο γαλαξία και γνωρίζουμε ότι κατά μέσο όρο κάθε αστέρι στο γαλαξία διαθέτει ένα πλανήτη κάποιου είδους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα πέσουμε πάνω σε έναν από αυτούς τους προηγμένους πολιτισμούς και θα αλλάξει εντελώς η παγκόσμια ιστορία.